Στις 19 Φεβρουαρίου του 1473 γεννήθηκε ένας Πολωνός που θα γινόταν αστρονόμος και που έμελε να αλλάξει το κέντρο του σύμπαντος. Εμείς τον είπαμε Νικόλαο Κοπέρνικο. Το πολωνικό του όνομα είναι Νικολάη Κόπερνικ και το μέρος που γεννήθηκε τότε ήταν στην Προσία, μια που η Πολωνία δεν υπήρχε. Μη σας ξαφνιάζουν όλα αυτά. Μιλάμε για το 1473, 5,5 αιώνες πριν. Ο Μεσαίωνας έχει δεν έχει τελειώσει ακόμα, ο κόσμος έχει άλλα σύνορα, το σύμπαν έχει για κέντρο του τη γη και η γη στο μυαλό των ανθρώπων και κυρίως της Εκκλησίας που ελέγχει τότε τη γνώση, η γη λοιπόν ήταν μέχρι τότε ακίνητη. Ο Κοπέρνικος θα σπουδάσει ιατρική, θεολογία, μαθηματικά και αστρονομία, η οποία και θα τον συναρπάσει. Στα 23 του χρόνια θα βρεθεί στην Ιταλία για να σπουδάσει εκκλησιαστικό δίκαιο. Στη Φεράρα θα γνωριστεί και θα γίνει μαθητής του αστρονόμου Ντομένικο Νοβάρα ντε Φεράρα. Και ξέρετε πώς είναι αυτά. Το ένα φέρνει το άλλο. Ο Κοπέρνικος θα πάει στη Ρώμη, όπου με αφορμή μια έκλειψη σελήνης θα δώσει μια διάλεξη με τις παρατηρήσεις του για τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων. 6 χρόνια μετά και παίρνοντας το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο της Φεράρα, φαίνεται πως έρχεται σε επαφή με τις απόψεις των αρχαίων για τα ουράνια σώματα και του μπαίνουν αμφιβολίες. Κινείται η γη ή δεν κινείται? Είναι αυτή το κέντρο του σύμπαντος? Βρεθές να είναι ο ήλιος? Εν τω μεταξύ, ο Κοπέρνικος επέστρεψε επί γερμανικού εδάφους, ανέλαβε θέσεις ευθύνης στην Εκκλησία, συνεργάστηκε με την κυβέρνηση, απένιμε δικαιοσύνη, έκανε νομισματικές μεταρρυθμίσεις, πολλά ταξίδια ως διπλωμάτης, άσκησε και την ιατρική. Όμως η αστρονομία θα τον ελκύει διαρκώς. Το 1514, κατά άλλους το 1533, συντάσσει εξασέλιδο χειρόγραφο στα γερμανικά με τις ιδέες του για το ηλιοκεντρικό σύστημα. Πιστεύει ότι ο ήλιος είναι το κέντρο του ηλιακού συστήματος και ότι η γη, όπως και οι άλλοι πλανήτες, περιστρέφονται περί τον άξονά τους και γύρω από τον ήλιο. Για να μην τα πολυλογούμε, ο Κοπέρνικος έγραψε τελικά και με μεγάλες καθυστερήσεις το έργο του με τίτλο 6 βιβλία για τις περιστροφές των ουράνιων σφαιρών. Θρυλείται δε ότι ένας υπότης, τρέχοντας με το άλογό του, παρέδωσε στον Κοπέρνικο το φρεσκοτυπωμένο στην Ιρεμβέργη έργο του λίγο πριν πεθάνει, το Μάιο του 1543. Οι υπολογισμοί και οι μετρήσεις του Κοπέρνικου, που είναι πολύ κοντά σε αυτά που γνωρίζουμε σήμερα, έγιναν με εντελώς πρωτόγωνα όργανα περίπου 100 χρόνια πριν καν ανακαλυφθεί το τηλεσκόπιο. Οι αντιδράσεις από την Καθολική Εκκλησία άργησαν περίπου 60 χρόνια, αλλά βέβαια ήρθαν. Το έργο απαγορεύτηκε και παρέμεινε στον κατάλογο των απαγορευμένων βιβλίων για τους επόμενους 3 αιώνες, μέχρι και το 1835. Εν τω μεταξύ, ο τάφος του διάσημου αστρονόμου βρέθηκε μόλις το 2008 και η επίσημη ταφή του έγινε τον Μάιο του 2010, στην Πολωνία, 5 ολόκληρους αιώνες μετά το θάνατό του. When the sun goes down and the clouds all frown, night has begun for the sunset. See it with your eyes, earth re-energized by the sun's rays every day. Take a look out there, planets everywhere. Shadows on the ground never make a sound, fading away in the sunset. Night has now become day for everyone. I can see it all from this great height. I can feel the sun slipping out of sight, and the world still going.